συναντήθηκαν με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Γεωργαντά. Δήλωση στην συνέχεια του κυρίου Γεωργαντά ανέφερε τα εξής. Ο πρωτογενής τομέας της χώρας, οι αγρότες μας, βιώνουν ιδιαίτερα την εξωγενή ενεργειακή κρίση αυτή τη χρονική περίοδο. Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν η κυβέρνηση αποδεδειγμένα συμπαραστάθηκε σε μία σειρά στοχευμένων μέτρων. Ο πρωτογενής τομέας της χώρας συνεχίζει να θέλει τη βοήθειά μας. Συνεχίζουμε με ευαισθησία να στεκόμαστε αρρωγοί. Και γι' αυτό ανακοινώνουμε μία νέα σειρά πρωτοβουλειών και δράσεων που απαντούν στις επίγουσες ανάγκες. Προσθέτει η δήλωση αυτή, η οποία βγήκε γραπτά και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στηρίζουμε έμπρακτα με ένα συνολικό ποσό παρεμβάσεων της πολιτείας ύψους 860 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αθροίζεται στα 400 εκατομμυρία για αποζημιώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιές ως συνέπεια της κλιματικής κρίσης. Πάντοτε με σεβασμό στο δημοσιονομικό πλαίσιο και τις δυνατότητες εκτέλεσης του προϋπολογισμού, αφού γκραζόμαστε, μετράμε, στηρίζουμε, σεβόμαστε τον αγώνα, συνεργαζόμαστε και προωθούμε λύσεις, παρεμβαίνουμε θεσμικά και δρούμε γρήγορα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση συνολικά θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του Έλληνα αγρότη. Όπως κάναμε στην πανδημία, όπως κάναμε στις φυσικές καταστροφές, όπως κάνουμε τώρα, σε κάθε μορφής πρωτογενούς παραγωγής, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας όσο απαιτηθεί. Αυτή η δήλωση, κύριε Σταυριανουδάκη, έγινε μετά την συνάντηση όλων εσάς εκπροσώπων από τη δύναμη των μπλόκων με τον κύριο Γεωργαντά. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα στα ακροατές σας. Ακούστε, χθες συναντηθήκαμε από τις 8.30 ώρα το πρωί με κλιμάκιο, υπουργικό κλιμάκιο. Ναι. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση έχει κλείσει τα αυτιά της στα προβλήματα που έχει ο μικρομεσαίος αγρότης και φτηνοτρόφος. Τι εννοείτε? Λέω καθαρά ότι ήδη έχουμε έρθει στην εξαθλίωση. Με την ακρίβεια που υπάρχει στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, στην ενέργεια, στο ρεύμα, στο πετρέλαιο, τα χωράφια, όπως δηλώσαν οι συνάδελφοί μου από τις αγρότες, από την υπόλοιπη Ελλάδα που είναι η κάμπη, μεγάλη κάμπη της χώρα μας που ταΐζουν όλη την Ελλάδα, δεν πρόκειται να σπαρθεί ούτε ένα στρέμμα χωράφι με αυτή την κατάσταση. Και όπως είπαμε, ότι στην πολιτεία, στο κόσμο, εάν δεν σπαρθούν, θα πεινάσουν. Είναι ξεκάθαρο. Εάν δεν πάρθουν τώρα μέτρα, όχι τον Οκτώβριο, τώρα για να μπορέσει να δώσει κίνητρα να σπαρθούν τα χωράφια, η γεωργία, να ξεκινήσει η γεωργία. Ναι. Θα πεινάσει η πολιτεία, είναι σοβαρό το θέμα. Ναι. Θα πέσουμε ακόμη σε μεγαλύτερη κρίση ο κόσμος. Ναι. Ακούστε, εμείς στη συζήτηση απάνω να δείξαμε όλα τα προβλήματα στο κλιμάκιο τον Υπουργό. Οι υπουργοί μας είπαν ότι δεν έχουν να μας δώσουν τίποτα παραπάνω. Πέρα από 20 εκατομμύρια ευρώ στο πετρέλαιο επιπλέον, τα 40 εκατομμύρια τα κάμανε 60, με την προϋπόθεση ότι θα τα μοιράσουν σε όλους τους αγρότες, που θα πάρει περίπου 170 ευρώ ο κάθε δήλωση, αγροτική, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, 170 ευρώ, οπότε τον Οκτώβρη είναι, τι να πούμε, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. 20 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, μια επιδότηση, μισό λεπτό, για το πετρέλαιο. Αναλογή για λέτε στα 100... εκατομμύρια ευρώ, είχε να προγραμματίσει 40 εκατομμύρια ευρώ για τη... νέους αγρότες, τώρα τα έκαμε 60 και για όλους τους αγρότες. Οπότε βγαίνουν 170 ευρώ για κάθε αγρότη. Ναι. 172 ευρώ. Για τα λιπάσματα δεν είπε τίποτα. Για το ΦΠΑ μείωση. Που κατέβασε το φόρο στα 6%, μας είπε επιλέξει ότι θα σε έκαμε απίστωση χρόνου. Δηλαδή, όταν θα κάνουμε την... ο συμψηφισμός στο ΦΠΑ θα πληρώσουμε τη διαφορά αυτή.
ήταν επίσωση χρόνου. Το είπε ξεκάθαρα ο Υπουργός Οικονομικών. Μάλιστα. Λοιπόν... Οπότε καταλαβαίνετε ότι εμείς με αυτά δεν ναι. μπορούμε να μείνουμε όπως μας είπανε να μείνουμε ικανοποιημένοι. Ναι. Που σημαίνει απλά ότι παραμένετε και στους δρόμους. Ακούστε, ο αγώνας θα συνεχιστεί με ψηλά του κεφάλι, με οργάνωση, με πάλι, με άλλους φορείς σωματεία, με άλλους συναδέρφους μας που είναι καταπιεσμένοι, ομάδες, επαγγελματίες που είναι καταπιεσμένοι, συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Σήμερα θα πάρουμε μέρος 6 ώρα το απόγευμα, έχουμε προγραμματίσει στο μεγάλο συλλαλητήριο που γίνεται στα Χανιά από σωματεία φορείς και συνεχίζουμε τον αγώνα μας με σκέψη να πάμε και στην Αθήνα το Μάρτι να κάνουμε αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, να οργανώσουμε αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Λοιπόν, προσέξτε, ναι. Όπως και να έχει, θέλουμε λύσεις στα προβλήματα. Ωραία. Εσείς λοιπόν λέτε ότι ό,τι μας είπαν οι υπουργοί δεν έχουν αυτή την ώρα να μας βοηθήσουν και να μας δώσουν κίνητρα για να, να παραμείνουμε στη γη μας και να παράγουμε, διότι το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτή την ώρα έχουν να μας δώσουν κοντά στα 60 εκατομμύρια, το οποίο όμως αναλογεί όχι σε μένα ή στον άλλο, στο σύνολο των αγροτών οι οποίοι καλλιεργούν αυτή την ώρα. Εννοείται τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, κυρία Σταυριανουδάκη. Το κατά κύριο επάγγελμα αγρότης θα πάρει 172 ευρώ. Αυτούς λοιπόν, 172 ευρώ. Αλλά λέει... Επιστροφή φόρου, ενώ όταν κόπηκε η επιστροφή φόρου από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν 175 εκατομμύρια ευρώ επιστροφή φόρου για το πετρέλαιο. Επιστροφή φόρου για το πετρέλαιο ήταν 175 εκατομμύρια ευρώ. Όλη η Ευρώπη δίνει αγροτικό πετρέλαιο. Μάλιστα. Διότι σέβεται λίγο καλύτερα τον αγρότη, γιατί πρέπει να καλλιεργήσουμε. Άρα λοιπόν αυτά τα 172 ευρώ έρχονται που αναλογεί στον κάθε κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, έρχονται μέσα από την επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο, είναι η μόνη βοήθεια που μπορούν τον αυτή Οκτώβριο, την ναι. ώρα, ορίστε. Τον Οκτώβριο ωστόσο, έτσι. Είναι αυτό που σας είπαν, ότι μόνο μπορούν να κάνουν αυτή την ώρα. Αυτή η ανακοίνωση ωστόσο που βγήκε, ότι ξέρετε συνεχίζουμε να στεκόμαστε αρρωγοί, ανακοινώνοντας μια νέα σειρά πρωτοβουλειών και δράσεων που απαντούν στις επίγουσες ανάγκες. Γενική θα μου πείτε, αλλά βγήκε αυτή η ανακοίνωση. Και ότι στηρίζουν έμπρακτα με ένα συνολικό ποσό παρεμβάσεων της πολιτείας ύψους 860 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αθρίζεται στα 400 εκατομμύρια για αποζημιώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιές, ως συνέπεια της κλιματικής κρίσης δεν ευσταθεί ή είναι άλλο πράγμα? Ακούστε, τα 400 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να μένουν και στα χαρτιά, διότι δεν μπορεί να δίνουν 400 εκατομμύρια ευρώ και να μην δικαιούνται αυτοί οι οποίοι να παραπονιούνται, αυτοί που έχουν πάθει φυσικές καταστροφές. Εκεί πέρα ήταν στην Πανελλαδική των Μπλόκων, ήταν πυρόπληκτοι από την Ηλία, δηλώσανε ότι δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ, ήταν πυρόπληκτοι από άλλες περιοχές της Ελλάδος, είπανε ότι δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν τα 400 εκατομμύρια. Είπαν ότι απάνω αυτοί που είχαν καταστραφεί με θυσικές καταστροφές, Βερίκοκα, Ροδάκινα, Κεράσια, το περασμένο Απρίλιο, είναι μηδαμενές οι αποζημιώσεις που έχουν πάρει. Εμείς εδώ πέρα που ήταν η καταστροφή στην ελαιοκομική περίοδο του 18, ο φάκελος απορρίφθηκε ολόκληρος. Δεν ξέρω πού δίνονται οι αποζημιώσεις αυτές που φεύγουν από τον ΕΛΓΑ. Δεν γνωρίζομαι. Μάλιστα. Πάντως τα λεφτά στα χέρια των πραγματικών αγροτών μπαίνουν ή πολύ λίγα ή καθόλου.
Αυτό είναι σίγουρο. Κρατάω τις παρατηρήσεις σας αναφορικά με αυτά τα οποία χθες συζητήσατε, ακούσατε, πήρατε ως απαντήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Είπαμε και υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών. Μας είπαν ότι τα ταμεία για αγρότες δεν έχουμε. Μάλιστα. Τα κρατάμε. Μας είπαν ότι είμαστε 2%, προσφέρουμε 2% στο οικονομικό κομμάτι της χώρας, στην οικονομία της χώρας, και αυτά που μας δίνουν είναι πολύ περισσότερα από ό,τι μας αμαλογούν. Δηλαδή αισθανόμαστε ότι πρέπει να γυρίσουμε κιόλας ακόμα. Μάλιστα. Είναι, ακούστε, η αγροτική πολιτική που εφαρμόζεται, το γνωρίζουμε. Τα επιχειρήματα πάνω κάτω, είχαμε την πείρα ως πανελλαδική τον μπλόκο και τα γνωρίζαμε. Εμείς είπαμε να ζητήσουμε λύση. Νομίζαμε ότι θα μας πει κάποια λύση σοβαρή. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε ότι δεν είχαν πρόθεση να μας λύσουν τα θέματα. Τα προβλήματα τα οποία είχαμε είναι τρία θέματα. Είχαμε κατώτερες εγγυημένες τιμές, στην ενέργεια απαλλαγή από τους φόρους, μείωση στην ενέργεια για να μπορούμε να σπείρουμε. Ναι. Να μην γίνονται κατασχέσεις που ούτε αυτό δεν μας το υποσχεθήκανε, δεν μπορούν να επέμβουν. Είναι γύρω στις 40.000 αγρότες από την παλιά ΑΤΕ, αγροτική τράπεζα, που έχουν πρόβλημα. Τα οποία τώρα κυνηγούν άλλες εταιρείες. Νομίζω ότι είπατε πριν από λίγο. Προβλήματα. Νομίζω ότι η ΑΤΑΚΑ που είπατε πριν από λίγο καλύπτει τα υπόλοιπα, για να σας καλημερίσω έτσι. Παράγεται το 2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, σας δίνουμε πολύ περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταυριανουδάκη. Καλημέρα. Από τον 984.